Δεύτερη εκπομπή «Κάντο μαζί μας» με το Χρονιτοντάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Κοντοπίδου, πολίτη Νέας Σμύρνης και πολύ ενεργή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να είστε στη διαδικτυακή έτσι κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Με ξαφνιάσατε, αλλά με χαροποιήσατε κιόλας. Να ρωτήσουμε έτσι κάποια έτσι εισαγωγικά, θα λέγαμε, για να γνωρίσουμε και τον συνομιλητή μας. Καταγωγή. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Ο μπαμπάς μου γεννήθηκε στην Αθήνα. Η μητέρα μου γεννήθηκε στο Ρέθυμνο και μεγάλωσε εκεί. Ο πατέρας μου έχει καταγωγή από την Άξο. Ο μπαμπάς της μητέρας μου όμως έχει καταγωγή, γεννήθηκε στη Μικρά Ασία. Ήταν δηλαδή πρόσφυγας στην Κρήτη. Έχουμε και σύνδεση. Νίπιο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι λίγο πλούσια η καταγωγή μου. Είμαι και υπερήφανη για την καταγωγή μου. Και δεν μπορώ να πω ότι είμαι ενεργά περήφανη. Απλά περήφανη. Καλό είναι αυτό, καλό. Στη Νέα Σμύρνη πόσα χρόνια? Από ενός έτους, δηλαδή 45 χρόνια στη Νέα Σμύρνη. Ωραία, 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 μια χαρά. Και περιοχή, έτσι, γειτονιά, ας πούμε, σε ποια γειτονιά? Ξεκινήσαμε στη Βάρνης, μετά για πολύ λίγο στην Αγχιάλου και τα περισσότερα χρόνια στην Αγίου Πολυκάρπου, στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής. Γείτονες είμαστε, περίπου. Εντάξει. Επαγγελματικά, με τι ασχολείστε? Είμαι μηχανικός, πολεοδόμος. Πολεοδόμος χωροτάκτης. Έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο στο Βόλο. Έχω και ένα μεταπτυχιακό από το Μετσόβιο. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου είμαι μόνιμη δημόσια υπάλληλος. Εδώ και χρόνια στην περιφέρεια Αττικής. Λίγα χρόνια πρόλαβα να δουλέψω στον ιδιωτικό τομέα. Σε μια κατασκευαστική εταιρεία αρχικά, σε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μετά, λίγο στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και μετά διορίστηκα στην Ομαρχία Ανατολικής Αττικής. Μια χαρά. Που μετέπειτα εξελίχθηκε η υπηρεσία μου σε περιφέρεια Αττικής, οπότε τώρα είμαι υπάλληλος της περιφέρειας Αττικής. Άλλες ασχολίες εκτός από το επάγγελμα αυτή την περίοδο? Ασχολείστε με κάτι άλλο? Αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο. Πριν από αυτή την περίοδο. Με το να προσπαθώ να βρω σταθερά πατήματα μέσα στην πανδημία, να συντονίσω την οικογενειακή ζωή, τα νεύρα μας, το άγχος μας και τις δουλειές μας, τα μαθήματα των παιδιών, τη δουλειά του συζύγου που κατά ένα μέρος είναι σε αναστολή και υπάρχει και το αντίστοιχο άγχος. Με αυτά ασχολούμαι πιο πολύ, αλλά γενικά πάντα ενημερώνομαι πάντα για, για την κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά με ενδιαφέρουν και οι εξελίξεις του εξωτερικού ρεπορτάζ. Και ενεργά αυτό τον καιρό ειδικά μάλλον δεν κάνω τίποτα. Γιατί τι να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Είναι δύσκολη περίοδος, είναι η αλήθεια. Ναι, μόνο προσπαθώ να περπατάω. Αλλά τι είναι αυτό, δραστηριότητα? Βγαίνω δηλαδή λίγο μετά τις 8, κάθε μέρα βγαίνω και 9 η ώρα γυρνάω στην πολιά μου. Ξανά μάντρωμα έχει στις 9. Ναι. Να πάμε λίγο εδώ στα τοπικά μας. Mm-hmm. Γενικά, ας πούμε, σε τι επίπεδο θεωρείς ότι είναι η Νέα Σμύρνη? Σαν μια πόλη, σε μια γενική εικόνα. Καλό. Η Νέα Σμύρνη έχει προνομιακή θέση καταρχήν. Όπως σας είπα, είμαι χωροτάκτης. Πολεοδόμος. Και το πιο σημαντικό για ένα ακίνητο, και μπορούμε να θεωρήσουμε τη Νέα Σμύρνη ένα μεγάλο ακίνητο, τα τρία σημαντικότερα πράγματα για το real estate, για
τα τρία σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός ακινήτου, λοιπόν, είναι το location, το location και το location. Και η Νέα Σμήνη είναι φανταστικά κοντά στο κέντρο της Αθήνας, που αγαπάω εγώ, αλλά και, και αν δεν το αγαπούσα, είναι πολύ σημαντικό γενικά για ένα ακίνητο να είναι κοντά στο κέντρο των εξελίξεων, για μια περιοχή, για μια γειτονιά, και είναι και πολύ 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 κοντά στη θάλασσα, χωρίς να δέχεται τις πιέσεις ούτε του κέντρου, ούτε της παραλίας. Αυτό. Τώρα, επίσης είναι ευτυχώς μία περιοχή στην οποία ήρθαν να κατοικήσουν αρχικά, μπορεί να μην ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά ήρθαν αστικοί πληθυσμοί να κατοικήσουν και κυρίως ευκατάστατες οικογένειες, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τήρηση μιας ενός βαθμού οργανωμένης χωρικής οργάνωσης. Δηλαδή, η Νέα Σμήνη σχεδόν αναγκαστικά σχεδιάστηκε όμορφη και ομολογώ ότι παραμένει όμορφη παρά τις προσπάθειες των κατοίκων της να την ασχημείνουν, παρότι έχουμε μια... Είναι βασικά χαρακτηριστικό όχι μόνο των Νεοσμηνιωτών, νομίζω όλων των Ελλήνων. Αγαπάμε, 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 αλλά ο τρόπος που αγαπάμε δεν είναι τόσο σεβαστικός. Δεν ξέρω πώς να σας το πω, να σας το εξηγήσω. Δηλαδή, αγαπάω πολύ και εγώ τη Νέα Σμύρνη. Εντάξει. Μη σας μιλήσω για μένα. Γενικά, ρε παιδί μου, οι κάτοικοι την αγαπάμε, αγαπιόμαστε μεταξύ μας, είναι πολύ σημαντικό. Ενώ είναι πολύ μεγάλος δήμος, υπάρχουν σχέσεις ανθρώπων που πάνε πολλές δεκαετίες πίσω, γνωρίζονται οι οικογένειες, είναι σαν χωριό παρά τον μεγάλο πληθυσμό της, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, γιατί τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες έχουν έρθει και πολλοί νέοι κάτοικοι. Όμως, ειδικά το κάτω της κομμάτι, που ήταν το πρώτο της κομμάτι, είναι οικογένειες που είναι από παλιά φίλες, γνωστές, συγγενείς, πώς να πω, είναι δεμένες κοινωνικές ομάδες, που αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνδυάζει τα καλά ενός χωριού, αλλά και τα καλά μιας μεγάλης πόλης. Αυτό. Και αυτό το χαρακτηριστικό της μου αρέσει πάρα πολύ και ομολογώ ότι εγώ δεν το ήξερα. Το γνώρισα και το απολαμβάνω από τότε που πηγαίνουν τα παιδιά μου στο σχολείο, γιατί εγώ δεν πήγα σχολείο στη Νέα Σμύρνη και έτσι δεν είχα την ευκαιρία να κάνω φιλίες τοπικές. Και τώρα μου αρέσει πάρα πολύ που γνωρίζομαι πια με γονείς συμμαθητών των παιδιών μου, που βλέπω ότι αυτοί οι γονείς, κάποιοι γνωρίζονται, ήταν και οι ίδιοι συμμαθητές από παλιά, και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό που υπάρχει. Εγώ δεν το έχω ζήσει από παλιά, αλλά μου αρέσει που το νιώθω στην ατμόσφαιρα, ότι υπάρχει ένα νιάξιμο που δεν είναι παρεμβατικό, αλλά υπάρχει μια κοινωνική συνοχή, μπορώ να πω αυτό. Πάμε στο επόμενο. Τι δεν θα άλλαζες με τίποτα στη Νέα Σμύρνη και τι θα άλλαζες τώρα, επιγόντως? Δεν θα άλλαζα με τίποτα την απόστασή της από το κέντρο και από τη θάλασσα, όπως σας είπα, και θα άλλαζα επιγόντως το συντελεστή δόμησης προς τα κάτω. Είναι αλήθεια ότι έχει παραγίνει το πράγμα με τις προκαταιγίες. Επιγόντως όμως, χθες. Προτιμάς την πλατεία όπως ήταν, όπως έγινε ή όπως είναι τώρα? Δηλαδή, όπως ήταν πριν την πανδημία, όπως έγινε στο διάστημα που ανοίξανε τα μαγαζιά και ελευθερωθήκανε και άλλα τραπεζοκαθίσματα, ή όπως είναι τώρα που είναι εντελώς άδεια. Δεν έχει καθόλου. Δεν έχει καθόλου τραπεζοκαθίσματα. Αλλά αυτές είναι οι επιλογές μου, την προτιμάω πριν την πανδημία, τις πρωινές ώρες της καθημερινής. Με λίγο κόσμο δηλαδή, με νορμάλ
να λέγαμε τραπεζοκαθίσματα. Ναι, ναι. Αλλά όπως ήταν πριν την πανδημία, δεν μου αρέσει ούτε που έχει γεμίσει τραπεζοκαθίσματα, αν και κατανοώ την ανάγκη των καταστηματαρχών. Πραγματικά, δηλαδή, αυτή η πανδημία τους έχει διαλύσει. Αλλά όλοι έχουμε ανάγκες και στη Νέα Σμύρνη η μεγαλύτερη, θεωρώ, ανάγκη είναι η ανάγκη για περισσότερους ελεύθερους χώρους. Και με την εξάπλωση των τραπεζοκαθισμάτων αυτό δεν επιτυγχάνεται. Πάμε και σε ένα τεστ γνώσεων. Για τη Νέα Σμύρνη. Για τη Νέα Σμύρνη. Ναι. Μην βάλετε αθλητικά μόνο. Όχι, καθόλου. Ξέρετε λοιπόν πώς λειτουργεί στη Νέα Σμύρνη κοινωνικό φροντιστήριο? Ναι. Ξέρετε και πού εδράζει? Όχι. Το έχετε ακούσει δηλαδή πάντως ότι λειτουργεί? Ναι. Είναι στην εργατική λέσχη? Όχι, λειτουργεί σε ώρες εκτός του σχολικού ωραρίου. Λειτουργεί σε μερικά τμήματα στο πρώτο γυμνάσιο, στη Γάνης. Στην Αδαμαντίου Κοραή 20. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ήξερες πως υπάρχει δημοτική ηματιοθήκη? Ναι, το έχω διαβάσει. Μην με ρωτήσετε πού. Okay, εντάξει, να πούμε ότι είναι στην Ανδριανυπόλεως. Έτσι για το... Χαίρομαι, μπράβο, να τα λέμε αυτά. Άψογα μέχρι τώρα, έτσι. Ναι, μέχρι στιγμής... Και εγώ μπορεί να σας λέω ναι, εσείς θα με πιστεύετε και τελικά θα σας λέω ψέματα. Για πείτε ναι. Εντάξει. Ξέρεις ότι υπάρχει δημοτική βιβλιοθήκη? Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω πού πάλι. Σε ένα πολύ ωραίο κτίριο, το έχω δει σε φωτογραφίες, είναι διατηρηταίο. Ήταν η παλιά οικία κάποιου, δεν ξέρω ποιου. Θέλω πάρα πολύ να πάω, γιατί αγαπάω πολύ τα βιβλία, αλλά δεν πηγαίνω γιατί έχω το κόλλημα ότι αγαπάω τα βιβλία, αλλά τα θέλω δικά μου. Είναι πάντως, αξίζει να πάτε. Είναι από τα όμορφα στοιχεία που έχουμε και είναι πολύ κρυφά. Και παρότι έκανα άπειρους περιπάτους, ειδικά στην προηγούμενη πανδημία, σε όλη τη Νέα Σμύρνη, πραγματικά πέρασα από στενά που δεν είχα ξαναπεράσει τη ζωή μου, δεν την πέτυχα πουθενά. Ενώ τώρα κάνω γύρω-γύρω σαν το ποντικό στη Ρόδα, γύρω από την Αγία Φωτεινή. Εδινίου 28, λοιπόν, διεύθυνση. Μπράβο. Πάνω από τη Λάντς, ανάμεσα σε Λάντς τη Λευτερίου Βενιζέλου. Τέλεια. Θα πάμε τώρα σε δύο. Οι επόμενες δύο ερωτήσεις είναι λίγο πιο gossip, θα έλεγα. Ναι. Ήξερες ότι ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης δεν κατοικεί στη Νέα Σμύρνη? Το έχω διαβάσει. Αν δεν μπορέσω να το διασταυρώσω με δικές μου προσωπικές πηγές, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Το έχω ακούσει όμως, το έχω διαβάσει. Εμείς που ξέρουμε ότι μένει στο Παλαιό Φάληρο. Ναι, αυτό έχω διαβάσει κι εγώ. Και ένα τελευταίο, έτσι. Ξέρεις πως ο αντιδήμαρχος, ένας από τους αντιδημάρχους της πόλης μας, ως πρότυπο πολίτη, την τελευταία εβδομάδα έχει λάβει... Ακριβώς. Τι να κάνουμε τις ερωτήσεις? Τα διαβάζω, ρε παιδιά. Είμαι στις ομάδες της Νέας Σμύρνης. Τα διαβάζω. Εγώ χαίρομαι να παίρνει, να βεβαιώνεται κλήσεις σε οποιονδήποτε παρανομή. Νιώθω ότι λειτουργεί το κράτος με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, αν υπάρχει νόμος που λέει ότι εδώ δεν πρέπει να παρκάρεις, θεωρώ ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να έρθει να σου βάλει πρόστιμο γιατί παρανόμησες. Αν θέλετε να συζητήσουμε για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να παρκάρεις εκεί, είναι άλλη κουβέντα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι. Μας έβαλε τα γυαλιά λοιπόν στο τεστ γνώσεων. 5/5. Βεβαίως. Θα πάρω και χαρτί στο τέλος. Θα δώσουμε επιστοποιητικό. Πάμε έτσι λίγο να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο που έχει να κάνει με λίγο gossip, ας πούμε. Μ' αρέσει. Ακούμε έτσι από πολύ κόσμο ότι ο Δήμος δεν διεξάγει την πληθώρα των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που θα θέλαμε. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό, ή ποια είναι η εκδήλωση ή το event, ας πούμε, ή κάποιο συγκεκριμένο που παρακολούθησες και σ' άρεσε ή δεν σ' άρεσε? Κοιτάξτε, στο βαθμό που κάποιοι συμπολίτες μας δεν έχουν τρόπο να έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις μακριά από τη γειτονιά τους, θεωρώ ότι πρέπει στη Νέα Σμύρνη να γίνονται πολιτιστικά δρόμενα. Όμως
θεωρώ ότι για όλα όσα θέλει ένας Δήμος να κάνει, πρέπει να έχει έναν πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Mm-hmm. Δηλαδή, και μία στοχοθεσία πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, να ξέρουμε τι ζητάμε κάθε φορά από ένα πολιτιστικό γεγονός. Για παράδειγμα, θα ήθελα κάποιος να μου αποτιμήσει ποια ήταν τα ωφέλη για την πόλη μας, για τους δημότες μας από το, και τους κατοίκους, από τις συναυλίες με το Ρουβά, με την Άννα Βύση, στην πλατεία που γινόταν το Σύστριγγλο. Αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις δεν τις καταλαβαίνω. Συγχρόνως, παρότι αγαπάω πάρα πολύ το θέατρο και την ελληνική έντεχνη, ας πούμε, μουσική, και τέτοιου τύπου εκδηλώσεις γίνονται στο Άλσος από το τέλος Αυγούστου μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου κάθε χρόνο, θεωρώ ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος, δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδομή, φυσικά απαγορεύεται η οποιαδήποτε άλλη κατασκευή, παρότι έχω δει ότι στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου υπάρχει πρόβλεψη για κατασκευή ανοιχτού θεάτρου. Αυτό είναι απολύτως παράνομο να συμβεί. Αλλά αφού δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνονται μάλλον και τέτοιες εκδηλώσεις. Άρα, πιστεύω ότι αυτό που λένε για τα μεταξωτά... Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα όσα ονειρευτήκαμε, φαντασιωθήκαμε, οραματιστήκαμε. Πρέπει δηλαδή να βλέπουμε τι έχουμε διαθέσιμο. Η Νέα Σμύρνη δεν έχει διαθέσιμο ανοιχτό θέατρο για μεγάλες εκδηλώσεις και φυσικά η πλατεία της δεν είναι μέρος για να έρχεται να τραγουδήσει ένας καλλιτέχνης του Βεληνικού του Ρουβά. Είναι για άλλους χώρους αυτές οι εκδηλώσεις. Και γι' αυτό πιστεύω ότι όποιος κάνει αυτόν τον σχεδιασμό πρέπει να κρατάει λίγο πιο χαμηλά την μπάλα. Αυτό. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στις Ιωνικές γιορτές, που από ό,τι καταλάβω παρακολουθείς κιόλας. Ναι. Το αντίτιμο που έχει παλιά οι Ιωνικές γιορτές ήταν δωρεάν στον κόσμο. Πλέον, ακόμα και ο Δημότης Νέας Σμύρνης πληρώνει ένα χρηματικό αντίτιμο για να παρακολουθήσει την κάθε εκδήλωση που γίνεται εκεί. Σας βρίσκει σύμφωνη? Ναι. Ξεκάθαρα. Επειδή υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από κόσμο που δεν αρέσει αυτή η αλλαγή. Αυτό κυρίως επειδή σε άλλους δήμους είναι, για τους δημότες είναι δωρεάν. Ναι, δεν με νοιάζει. Λάθος κατά τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι κάτι για να το σεβαστείς και να το απολαύσεις πρέπει να το πληρώσεις. Δεκτό. Και πάμε και σε μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Κατά τη γνώμη σου, ζούμε σε μία ασφαλή περιοχή. Αισθάνεσαι ασφάλεια περπατώντας βράδυ, πριν την καραντίνα τουλάχιστον, στα στενά της πόλης? Η αστυνόμευση είναι επαρκής? Η αστυνόμευση δεν πιστεύω ότι είναι επαρκής. Καταρχήν πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές, ως περιοχή της Αττικής, είμαστε σε σχετικά καλή θέση, mm-hmm. ως προς την ασφάλεια. Όμως, ο φωτισμός είναι ανεπαρκέστατος, η κατάσταση των πεζοδρομίων είναι απαράδεκτη και εξαιρετικά επικίνδυνη και πιστεύω ότι ναι, θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη και πιο πυκνή αστυνόμευση. Άρα, υπάρχει έλλειμμα. Έλλειμμα σε σχέση με αυτό που θεωρώ εγώ ιδανικό, αλλά ακόμα και με το εφικτό που θεωρώ. Όχι μόνο το ιδανικό, γιατί το ιδανικό εγώ μπορώ να φαντάζομαι... θεωρώ ότι μπορούσε να γίνεται καλύτερη δουλειά. Λογικότατο. Αυτά από εμάς λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση και σου μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επιφυλασσόμαστε για ακόμα περισσότερα. Και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.